Καλέσαμε τον κύριο Κάρτσακλο, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση. Βέβαια τον βλέπετε στην οθόνη σας. Δεν το επιθυμεί ο ίδιος. Εμείς δεν πιέσουμε κανέναν. Αποδέχτηκε ωστόσο την πρόσκληση. Κύριε Κάρτσακλα, σας καλησπερίζω. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης για να βρίσκεστε εδώ στο στούντιο ζωντανά του Ράδιο Πρέβεζα. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και εγώ να ευχαριστήσω από την πλευρά μου για τη σημερινή πρόσκληση να πούμε κάποια πράγματα που χρειάζονται και απαντήσεις σε κάποια θέματα, αλλά και να συζητήσουμε και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Σωστά. Άλλωστε είμαστε σε τροχιά εκλογών, σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα σε 20-27 του μήνα θα έχουμε τις εκλογές για την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Εκλογές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί. Εκλογές που σε αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, η δική σας και του κυρίου Τζίμα Κωνσταντίνου, ο οποίος προέρχεται από τον δικό σας συνδυασμό, ήταν μαζί σας για 8 χρόνια και για δικούς του λόγους αποφάσισε να διεκδικήσει μόνος του μαζί με άλλους 10 συνεργάτες στην προεδρία της ΕΠΣ. Έτσι δεν είναι, 27 του μήνα εκλογές. Ακριβώς όπως είπατε, οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί εδώ και αρκετό καιρό, από τις 12 Πέμπτου του 2021. Έχω μπροστά μου και την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Και πράγματι τότε θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, όπως επίσης και τα άλλα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, και αν θέλετε να σας τα διαβάσω. Ναι, άμα έχετε την πρόσκληση μπροστά. Ναι. Όχι, για να σας βοηθήσω και στην συνέχεια της συζήτησής μας. Βεβαίως, φυσικά. Θα βοηθήσει αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, σας διαβάζω. Πρέβεζα 12 Πέμπτου 2021, αριθμός πρωτοκόλλου 90, προς Σωματεία Μέλη μας, πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας, έχοντας υπόψη του την πρώτη κάθετος 12 Πέμπτου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, δεύτερον, τις διατάξεις των οικείων άρθρων του καταστατικού της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, τρίτον, τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας Λευκάδας Αρκαδίου 17, ημέρα Κυριακή και ώρα 12, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σας τα διαβάζω για να σας εξηγήσω αργότερα. Ναι. Πρώτον, επικύρωση πληρεξούσεων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών. Δεύτερον, εκλογή ενός γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τρίτον, έκθεση διοικητικού απολογισμού. Τέταρτον, έγκριση διοικητικού απολογισμού. Ναι. Πέμπτον, έκθεση οικονομικού απολογισμού. Έκτον, έκθεση εξελικτικής επιτροπής. Έβδομον, έγκριση οικονομικού απολογισμού. Όγδον, έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους. Ένατον, εκλογή δύο μελών εφορευτικής επιτροπής. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Δέκατον, αρχαιρεσίες για ανάδειξη Προέδρου και μελών του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και μελών τριμελούς Εξελικτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, Κυριακή 27 Έκτου 2021, στον ίδιο χώρο και ώρα 1. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση για τις Αρχαιρεσίες δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Στην περίπτωση αυτή θα οριστούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4778 κάθετος 2021. Στα σωματεία μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν με μέρημνα του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Και κοινοποιείται και στην Γενική Γραμματεία. Ναι. Σας τα διαβάζω αυτό, γιατί θα βοηθήσει την συζήτηση μετά. Οπότε, τι ημερομηνία έχει, κύριε? Είναι 12 Πέμπτου. 12 Πέμπτου. Είναι 45-46 ημέρες πριν τις εκλογές, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος. Είμαστε μέσα στις προθεσμίες, όπως και σε άλλα, να απαντήσω, γιατί υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, απορίες. Και τι λέει? Ότι προκηρύσουμε τις εκλογές με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης την τάδε του μήνα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των οικείων άρθρων του καταστατικού της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος
και δεύτερον τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Μιλάμε για μια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο δεν μας ανέφερε στην προηγούμενη, μάλλον στην παρουσία του εδώ ο κύριος Τζίμας. Δεν ξέρω αν ήτανε παρόν ο κύριος Τζίμας αυτό το Διοικητικό Συμβουλίο. Έγινε ναι, στα γραφεία της ΕΕ. Ναι, ειδοποιήθηκε, έγινε διαπεριφοράς. Όπως έχουμε το δικαίωμα να γίνει λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, βλέπετε εδώ γίνονται και τηλεδιασκέψεις, ακόμα και μέσα, είδατε ότι μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Όπως ψηφίσαμε εμείς για την Ομοσπονδία, οι πρόεδροι των ενώσεων, με το σύστημα ZEVS. Εμείς ψηφίσαμε για την Ομοσπονδία, όχι για μια ενώση. Εμείς αγορά και λέτε τώρα. Ναι, βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε μεριμνήσει και έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, ούτως ώστε οι εκλογές να διεξαρχόνται με οποιοδήποτε τρόπο. Μέσα αναφέρεται, κύριε Κάντσακλα, ότι ενδεχομένως να γίνουν και με ηλεκτρονικά μέσα. Τι εννοείτε, δηλαδή. Με το σύστημα ZEVS, δηλαδή σε μία πλατφόρμα, αλλά αυτό όμως θα γίνει με απόφαση του ΔΣ, έτσι, εάν οι συνθήκες χειροτερεύσουν. Έπρεπε να το προβλέψουμε και αυτό. Πιστεύουμε ότι θα γίνει με φυσική παρουσία. Έτσι, είναι ευχή όλων να γίνει με φυσική παρουσία, αλλά έπρεπε να προβλέψουμε και αυτή την περίπτωση. Μαζί είναι το δικαίωμα νόμος. Ναι, για το θέμα των εκλογών. Θα πρέπει όμως και τα σωματεία, οι εκπρόσωποι των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου, να έχουν αυτό το πρόγραμμα, το ZEVS, έτσι. Το ναι, σίγουρα θα γίνει δοκιμαστικό. Εάν πάμε σε αυτό, δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή να πάμε με αυτό, αλλά εάν χρειαστεί, θα γίνει μια προετοιμασία μια εβδομάδα πριν. Ωραία. Μας αναφέρατε λοιπόν μια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.